Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Φορολογικές ελαφρύνσεις, τις οποίες θα ανακοινώσει αμέσως μετά το Πάσχα, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, υπόσχεται η κυβέρνηση. Τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 22%, μετάταξη προϊόντων από τον υψηλό ΦΠΑ στον χαμηλό, δηλαδή στο 13%, μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 20% και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ. Τα σενάρια αυτά έρχονται μια ημέρα μετά την ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος ρεκόρ ύψους 4,4% του ΑΕΠ για το 2018. Με τη χρήση ειδικών καρτών θα γίνεται από το φθινόπωρο είσοδος των φορολογουμένων στις ΛΟΕ, στα Τελωνία και σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις ΑΔΕ. Τις κάρτες θα προμηθεύονται οι πολίτες από την είσοδο των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης. Η νέα αυτή διαδικασία αφενός γίνεται για λόγους ασφαλείας, αφετέρου για λόγους που έχουν να κάνουν και με την στατική αποτύπωση των επισκέπτων της υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης. Έως και 3 ευρώ θα χρεώνουν οι τράπεζες συναλλαγές από ATM εκτός δικτύου τους, καθώς ετοιμάζονται να εναρμονίσουν τις χρεώσεις τους για τις ελληνικές και ξένες κάρτες άλλων τραπεζών. Πηγές του κλάδου αναφέρουν στο insider.gr ότι οι συστημικές τράπεζες προσανατολίζονται σε κατάργηση των συμφωνιών για τις αναλήψεις μέσω Δίας, οι οποίες προέβλεπαν προμήθειες μεταξύ 1,3 και 2,2 ευρώ, με απώλειες 0,38% σε 773,44 μονάδες διαμορφώνει το γενικό δείκτης στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Μεικτά πρόσημα σε ευρωπαϊκές αγορές. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.